Βρήκανε το πολύ καλό φίλο της Ρούλας, τον Κωνσταντίνο Μανουήλ, νομίζω ότι είναι και ο κομμωτής της, ο προσωπικός της κομμωτής, ο οποίος μπαίνει κάθε μέρα στο σπίτι της, εμείς οι γυναίκες πρέπει να χτενιζόμαστε κάθε μέρα. Άντε, άσετε. Λοιπόν, μπαίνει κάθε μέρα ο άνθρωπος στο σπίτι της, τη χτενίζει, την περιποιείται και φυσικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από όλους πώς είναι η υγεία της Ρούλας Κορομιλά πραγματικά. Για να δούμε. Ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που βρέθηκαν στο πλευρό της Ρούλας Κορομιλά στις δύσκολες μέρες που πέρασε με την υγεία της, το διαζύγιο της από τον Άσο Γαλακτερό και το χαμό του πατέρα της, είναι ο επί 8 χρόνια στενός της συνεργάτης Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Σήμερα ο προσωπικός μακιγιέρ της αγαπημένης παρουσιάστριας μιλά στο Μέσα Σόλα για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε η Ρούλα Κορομιλά και μοιράζεται μαζί μας άγνωστες πτυχές της ζωής της. Πώς θα βλέπαμε τη Ρούλα? Είναι καλά η Ρούλα Κορομιλά? Συγγνώμη, είναι πάρα πολύ καλά. Πέρασε ένα στάδιο, κομμάτι δύσκολο και θέλω να πω και κάτι εγώ που το είπα και σε εκείνη εχθές. Τις τύχαν πολλά μαζί. Αυτό ένας άνθρωπος αδύναμος, ένας άνθρωπος σε μια περίεργη φάση ζωής του θα αντιδρούσε εντελώς διαφορετικά. Η Ρούλα είναι μάγκα, της βγάζει το καπέλο και μιλάγαμε και χθες το απόγευμα στο σπίτι της. Δεν θέλω να πω τις συγκυρίες που τις τύχαν. Τις τύχαν 4-5 σημαντικά πράγματα μαζί που αυτά ήταν δηλαδή πολύ δύσκολα. Τέλος πάντων, τα ξεπέρασα μου, γιατί είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και αυτό που μου έχει μάθει η Ρούλα στη ζωή μου, που το είχα και εγώ απλά η Ρούλα, μου το έδειξε πως είναι και το έχω πάρει μάθημα, είναι η πολύ αγάπη που έχει για τη ζωή και η πολύ αισιοδοξία που έχει στα πράγματα γενικά, με την καλή έννοια, και έχει πολύ μεγάλη δύναμη μέσα της. Και δεν το βάζει κάτω, ξεπέρασε το πρόβλημα της, το ξεπερνάει σιγά σιγά σταδιακά και θα επιστρέψει στην καλύτερη δουλειά. Είναι κάτι το οποίο το έχετε συζητήσει? Είναι κάτι φαντάζομαι που το θέλει, είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει. Ναι. Είναι φάσεις που θέλει να είναι μπροστά στην κάμερα και είναι και, φάσεις που νιώθει ότι πρέπει να ξεκουραστεί. Είναι φάσεις που νιώθει ότι πρέπει να πάρει μαθήματα από διάφορα πράγματα που τις έχουν συμβεί και να δει τι συμβαίνει και να σκεφτεί διαφορετικά κάποια άλλα πράγματα. Ο καθένας παίρνει τα μαθήματά του. Είναι νομίζω ότι έχει πάρει το μάθημά του στα χρόνια. Θέλει να βγει στη τηλεόραση γιατί αγαπάει την τηλεόραση και όταν έρθει η ώρα θα το κάνει εκείνη όπως πρέπει. Τα λίγα κιλά παραπάνω το οποίο έχει πάρει λόγω αυτής της αποκής θέλει η Ρούλα να τα πετάξει από πάνω της, το 2008 μάλλον ευνοεί για να το κάνει και νομίζω πως έχει μπει σε μια διαδικασία, θα τα ξεβροχαθεί. Ναι, έχει μπει. Δεν είναι κιλά αυτό. Ναι. Είναι ένα είδος θεραπείας που έκανε, το οποίο τις πρόσθεσε λίγο έτσι, δεν είναι κιλά ακριβώς. Ναι, αυτό είναι πολύ εύκολο σε αφήγη. Αρκεί να λυγεί καλά, ούτε καν αυτό που νοιάζει. Η Ρούλα Κορομιλά πετάει από πάνω της οτιδήποτε την έχουν κάνει να είναι δυστυχισμένη. Τα έχει πετάξει. Τα έχει πετάξει όλα. Τα έχει βλέπει μπροστά. Έχει αισιοδοξία. Έχει πολύ αισιοδοξία. Έχει αγάπη για τη ζωή. Και νομίζω ότι με όλα αυτά που τη τύχανε έχει γεμίσει και άλλη ενέργεια, ναι, και άλλη αυτοπεποίθηση και άλλη δύναμη και άλλη διάθεση στο να επανέλθει, πιο δυνατή και πιο με αγάπη στον κόσμο. Σε έχει λείψει όλο αυτό το πράγμα και θα το κάνει. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει, δεν το έβλεπε, τώρα που τύχανε προσωπικά δικά της πράγματα πολλά μαζί και είδε ότι πέσανε πάνω της, άλλοι να τη φάνε, πολύ λίγοι είπαν καλά πράγματα, τώρα θα βγει διαφορετικά. Υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι που τη σέβονται τη Ρούλα και τη σεβάστηκαν. Τη σέβονται όλοι. Και αυτοί που τους κάνουν πόλεμο, να σου πω, τη σέβονται και τη φοβούνται και τη θαυμάζουν. Το ότι την πολεμούν για να φανούνε, είναι για να φανούνε. Ναι. Το γεγονός ότι μιλάνε κάποιοι για τη Ρούλα άσχημα, αυτό μπορεί να κρύβει ένα θαυμασμό ή ένα σεβασμό, αλλά πρέπει να ασχοληθούν μαζί με κάποιο τρόπο και να φανούν και αυτοί. Σε πήρε ποτέ η Ρούλα αυτή την περίοδο να βγείτε έξω να φάτε? Θέλω να στο σπίτι. Όχι, δεν βγαίνει έξω, το αποφεύγει όμως. Δεν θέλει. Και να σου πω κάτι, δεν έχει να κάνει με την άσχημα, έχει να κάνει και με πριν. Ναι. Και πριν δεν είναι πολύ έξω η Ρούλα και τους το λέω. Καμία φορά συζητάμε και τους λέω γιατί δεν πάμε εκεί, γιατί δεν πάμε από εδώ. Ναι. Λέει, δεν μπορώ, δεν θα βάλω. And it takes some fears to make you trust. It takes those tears to make it rust. It takes the dust to have it polished. Έχει αρχίσει να το φτιάξει και
την αγαπάνε και την υποστηρίζουν και την προστατεύουν. Και ένας και από αυτούς θέλω να πιστεύω και νομίζω ότι είμαι και εγώ, όταν με χρειάζεται είμαι δίπλα της. Έχει την οικογένειά της, που είναι πάντα δίπλα της, σε όλα τις τα προβλήματα και σε όλες τις τα θέματα. Δεν μένει μαζί τους όμως. Δεν μένει μαζί τους, αλλά πολλές φορές μένει μαζί τους. Ναι. Ή πηγαίνει εκείνος σπίτι σου, πηγαίνει εκείνος σπίτι της. Ναι. Είναι η μαμά της που την αγαπά και την αδρεύει, είναι ο αδερφός ο Θανάσης που την αγαπά και την έχει αφήσει δευτερόλεπτο από δίπλα της. Είναι κάποιοι φίλοι της που είναι κοντά της, είναι αδερφή της. Άλλο τίποτα θες να με ρωτήσεις. Αν είσαι ευτυχισμένη. Αν είμαι ευτυχισμένη. Όχι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Γιατί δεν είσαι ευτυχισμένη. Έκανα, δεν μπορώ να σου πω τώρα, μετά θα σου πω. Το λορούλα μου, το δωράκι μου αγαπημένο. Γιατί κλαις μου, μα όλα καλά είναι. Ποιον έχεις πειράξει, παιδάκι μου. Ποιον έχεις πειράξει. Μαμά. Να είσαι καλά, το λορούλα μου. Να σε έχει ο Θεός καλά. Δεν της έχει λείψει από τηλεόραση το make-up, τα μαλλιά και το styling. Της έχει λείψει από αυτόν τον κόσμο. Α, έτσι. Ο κόσμος θα μπορούσε να ρωτήσει, άφησε η Ρούλα Κορομιλά τον εαυτό της αυτό το διάστημα. Κυκλοφόρησε ενδεχομένως κάποια στιγμή έξω, όταν χρειάζεται να πάει κάπου αμαγκιέριστη. Έξω δεν κυκλοφόρησε. Όχι. Γιατί δεν είχε ούτε τη διάθεση, ούτε το χρόνο, παρόλο που ήταν στο σπίτι της έκανε πάρα πολλά πράγματα. Κρύφτηκε ποτέ. Με την έννοια έτσι όπως το λες, κρύφτηκε, όχι. Να προστατευτεί, ναι. Έχει προστατευτεί. Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα. Δεν το έχω πει ποτέ και δεν ξέρω και αν θέλει η Ρούλα να το πω, αλλά θα το πω. Έχει βοηθήσει τόσο πολύ κόσμο η Ρούλα. Και όταν λέω ότι τη λέξη βοηθήσει, δεν εννοώ ότι έχει βοηθήσει όσο αφορά τα επαγγελματικά του, σε πάρα πολλούς τομείς που ήμουν εκεί μπροστά, που τα έχω ακούσει, που τα έχω δει, όπου δεν το εκτιμήσανε όσο θα ήθελε και όσο θα ήθελα και εγώ για εκείνη. Το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι που τους χρειάστηκε ασφαλώς ή που τους ήθελε, δεν ήταν δίπλα της, δεν έχει να κάνει με τη Ρούλα. Έχει να κάνει ότι αυτοί έχουν πρόβλημα ή αυτοί έτσι λειτουργούν σε όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Εσύ, ο άγγελός μου. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι υπήρξε δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, σε ό,τι χρειάστηκα. Και να της πω να είναι δυνατή, να διαφορήσει για όλα αυτά που γράφονται, να πιστέψει τον εαυτό της όπως πιστεύει τόσα χρόνια και είμαι σίγουρος ότι θα συζητάνε εκατοντάδες χρόνια για το όνομα Ρούλα Κορομιλά. Μάλιστα. Ρουλάρα. Μια χαρά είναι η Ρούλα και θα επιστρέψει δίπλα μας και δίπλα σας πολύ σύντομα. Από το περιβάλλον της Ρούλας για όλη αυτή την περιπέτεια. Να ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Να τον ευχαριστούμε πάρα πολύ βεβαίως. Χθες και η μητέρα του... Τα χέρια του φουστάνου, ναι. Ναι, σου κάνει lifting στο μαλλί και ναι, είναι καταπληκτικός ο Κωνσταντίνος. Τον συνάντησε η Ρουμπίνη Φραγκάτου και μας λέει αποκλειστικές πληροφορίες για το νέο look του Μαρτάκη. Γιατί ο Μαρτάκης θα εμφανιστεί με νέο κούρεμα και όχι μόνο. Για να πάμε να δούμε τι είπε ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Κώστας Μαρτάκης ετοιμάζεται να κατακτήσει το ελληνικό κοινό και να μας εκπροσωπήσει στη Eurovision. Ποιος όμως θα αναλάβει τα μαλλιά και το μακιγιάζ του, κυρίες και κύριοι, δίπλα μου βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου Ρουμπίνε. Ο μακιγιέρ των Stars. Α, ναι. Καλά τα λέω. Εντάξει, έτσι νομίζω. Έχεις αναλάβει τα μαλλιά και το μακιγιάζ των πιο γνωστών καλλιτεχνών. Ναι. Στην ελληνική showbiz. Και τώρα τι ετοιμάζεσαι να κάνεις με τον Κώστα Μαρτάκη. Τώρα αν όλα πάνε καλά και του εύχομαι να πάει καλά, αν περάσει τελικά στον τελικό, θα πάω μαζί του στη Σερβία και θα αναλάβω το make-up και τα μαλλιά του για την περίοδο της Eurovision και για τον τελικό. Πάντα, οτιδήποτε και αν κάνουμε, το λέω πρώτα λίγο στον Ηλία, στον Ψινάκη. Το συζητάω λίγο με τον Ηλία και επειδή είναι και μια φάση περίεργη αυτή και λίγο, ξέρεις, έτσι θέλουν τα πάντα να είναι τέλεια, το συζητάμε λίγο. Τις άλλες φορές που κουρεύω τον Κώστα δεν το συζητάμε. Εσύ πρότεινες τον Ηλία να κουρέψει τον Κώστα Μαρτάκη? Όχι, τον Κώστα τον κουρεύω εδώ και 2-3 χρόνια. Με τον Ηλία συνεργάζομαι εδώ και περίπου 6 χρόνια, τον Ηλία του Ψινάκη. Έχουμε πάει πολλές φορές μαζί με τον Ηλία στη Eurovision, πάμε τα τελευταία 3 χρόνια μαζί. Εκείνοι θέλουν συνεργασία μαζί μου και εγώ τους ευχαριστώ και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Και φέτος μου πρότεινε ο Ηλίας μαζί με τον Κώστα.